Όχι, αδύνατο, αδύνατο, αδύνατο. Σας αγαπάω, σας αγαπάω τρελά. Χωρίς εσάς η ζωή μου δεν έχει κανένα νόημα. Καμιά ευτυχία και χαρά. Για μένα είσαστε το παν. Γιατί, γιατί. Θα μου, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Όχι, δεν πρέπει, Σουλότσκα, δεν πρέπει, δεν πρέπει. Από τα παιδικά μου χρόνια είσαι στη μοναδική μου ευτυχία και χαρά. Σας αγάπησα εσάς και την ψυχή σας όπως τον ίδιο τον εαυτό μου. Και τώρα, τώρα σας αγαπάω, Νικολάη Αλεξέγεβιτς. Μαζί σας πηγαίνω όχι ως την άκρη του κόσμου, μα όπου θέλετε. Όπου μου πείτε, ακόμα και στον τάφο. Μόνο γρήγορα, πιο γρήγορα για το όνομα του Θεού. Αλλιώς θα πάω από ασφυξία εδώ μέσα. Μα τότε, αυτό σημαίνει πως μπορώ να ξαναρχίσω τη ζωή μου από την αρχή. Ναι, Σουλότσκα. Ναι, ναι. Ευτυχία μου. Νιάτα μου, δροσιά μου. Σάρα. Η Γαλλία έχει ξεκαθαρισμένη και σταθερή πολιτική. Οι Γάλλοι ξέρουν τι θέλουν. Είναι ανάγκη να γδάρουν τους λουκανικάδες και τίποτα περισσότερο. Ενώ η Γερμανία, αδερφέ μου, παίζει άλλη μουσική. Η Γερμανία, εκτός από τη Γαλλία, έχει κι άλλα. Πολλά καρφιά στο μάτι της. Να, ανοησίες, ανοησίες. Α, θες τη γνώμη μου, δειλή οι Γερμανοί, δειλή και οι Γάλλοι. Κάνε μονάχα τον παλικαρά ο ένας τον άλλον, μα τα χέρια τα έχουνε κι οι δυο στις τσέπες. Άκουμε που σου λέω, φοβέρες η υπόθεση, δεν πάει παρακάτω. Δεν πρόκειται να φτάσουνε σε πόλεμο ποτέ. Και εδώ που τα λέμε, ποιος ο λόγος να χτυπηθούνε, τι χρειάζονται όλα αυτά, εξοπλισμοί, συνέδρια, δαπάνες. Λοιπόν, εγώ ξέρετε τι θα έκανα. Θα μάζευα όλα τα σκυλιά της πατρίδας μου. Θα τους έκανα ένεση μια γερή δόση μικρόβιο της λύσας αυτού του Παστέρ. Ύστερα θα τα μόλαγα ελεύθερα να λογίσουν στη χώρα τα λουλού. Όλοι οι εχθροί το λιγότερο σε ένα μήνα θα ήταν λυσασμένοι με τη μεθοδολογία. Μικρό το κεφάλι του, μα οι μεγάλες ιδέες εκεί μέσα πλήθος. Σαν τα ψάρια στον ωκεανό. Δικλώνος. Ο Θεός να σε έχει καλά, Μισελ Μισελίτς. Μας έκανες και γελάσαμε. Τι καθόμαστε. Ρε πετά του κύριοι. Μιλάμε, μιλάμε και για βότκα ούτε κουβέντα. Στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Η ρεγκούλα μανούλα μου είναι ο μεζές των μεζέδων. Ναι, όχι, 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 όχι. Το αγκουράκι είναι ακόμα καλύτερο. Από τότε που πλάστηκε ο κόσμος, οι σοφοί σπαζοκεφαλιάζουν, μα τίποτα δεν βρήκανε νοστιμότερο από το αγκουράκι του Ρυσί. Κάτω, φέρε μας λίγα αγκουράκια ακόμα. Και πες στην κουζίνα να μας ετοιμάσουν τέσσερα πυροσκοί με κρεμμύδι, μα να είναι ζεστά. Ρεπετάτουρ, ρεπετάτουρ κύριε. Στην υγειά μας. Υγειά μας. Χτες της μπαμπάκινα έχει ωραίους μεζέδες. Άσπρα μανιτάρια, ξέρεις με... Σαν να μου φαίνεται πως δεν θα δω τον Νικολάσα. Α, ώρα να πηγαίνω. Μα δεν μου λες, τι διάλο θες και πηγαίνεις τόσο συχνά στη Σμάρφουτκα τώρα τελευταία. Να, αυτός εδώ θέλει να με παντρέψει μαζί της. Να σε παντρέψει. Πόσο χρονών είσαι? 62. Ω, η καλύτερη ηλικία για παντριά. Και η Μάρφουτκα σου πηγαίνει γάντι. Δεν είναι για τη Μάρφουτκα, μα για τις στερλίνες. Μπα, ώστε αυτό μόνο θέλεις. Τις στερλίνες της Μάρφουτκα, ε. Και τις σχήνες που έχει, δεν τις θέλεις. Όταν το παντρευτεί εν λόγου της και βάλουμε στο χέρι τον παρά, τότε θα τις δεις και τις σχήνες της. Θα τρως και θα γλύψεις τα δάχτυλά σου. Το αστείο είναι πως το λέει στα σοβαρά. Αυτό το γενί από εδώ νομίζει πως εγώ θα τον υπακούσω και θα την παντρευτώ. Τι θέλετε να πείτε, εσείς δεν το έχετε πια σίγουρο? Δεν είσαι καλά, μου φέρετε. Πότε το είπα εγώ για σίγουρο? Σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ με υποχρεώνετε. Αυτό μοιάζει σαν να θέλετε να με φέρετε σε δύσκολη θέση. Την μια παντρεύομαι, την άλλη δεν παντρεύομαι. Το ίδιο ο διάολος δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Και εγώ που έδωσα το λόγο μου, ώστε δεν παντρεύεστε. Μα το έχει πάρει στα αλήθεια στα σοβαρά. Καταπληκτικός τύπος. Τότε γιατί να αναστατώσετε μια τίμια γυναίκα,
Αυτή κοντεύει να τρελαθεί με την ιδέα πως θα γίνει κόμισσα. Δεν τρώει, δεν κοιμάται. Κάνουν αστεία με αυτά τα πράγματα. Όχι, σε ρωτάω, είναι τίμιο. Στο κάτω-κάτω πάσα, γιατί να μην δισκαρώσω την ατιμία. Μόρ θα την κάνω. Θα την κάνω μόνο και μόνο για να σκάσουν από το κακό τους μερικοί. Λόγω τιμής θα γίνει μεγάλο πανηγύρι. Τα ταπεινά μας σεβάσματα στο Ασκήπιο. Η γιατρέ μου πατερούλη, σώσε με τα χάνω. Πεθαίνω από το φόβο μου, μην τάχα και πεθάνω. Ο Νικολάη Αλεξέγεβιτς δεν γύρισε ακόμα? Όχι, ναι, κι εγώ αυτόν περιμένω. Πάει παραπάνω από ώρα. Δεν μου λέτε, αγαπητέ, πώς πάει η υγεία της Άννας Πετρόβνα? Άσχημα. Μπορώ να πάω να της υποβάλω τα σέβη μου? Όχι, σας παρακαλώ μην πάτε. Φαίνεται πως την πήρε ο ύπνος. Συμπαθητική γυναίκα. Εξαίρετη. Την ημέρα των γενεθλίων της Σούροτσκα, όταν υποθύμησε στο σπίτι μας, έτυχε να την κοιτάξω στο πρόσωπο. Κατάλαβα τότε πως δεν της έμενε της δόλιας να ζήσει για πολύ. Δεν μπόρεσα όμως να καταλάβω γιατί λιποθύμησε έτσι ξαφνικά. Τρέχω και τη βλέπω. Εκείνη κατάχλωμη ξαπλωμένη στο πάτωμα, πλάι της ο Νικολάσα γονατιστός το ίδιο κατάχλωμος, και η Σούροτσκα μουσκεμένη στα δάκρυα. Από εκείνη τη στιγμή, εγώ και η Σούροτσκα περπατούσαμε σαν αλλοπαρμένη μια ολόκληρη εβδομάδα. Για πέστε μου, πολύ σέβαστε μίστα της επιστήμης, ποιος ο φως ανεκάλυψε πως για μια κυρία που πάσχει από πνευμονικό νόσημα είναι ευεργετικές οι συχνές επισκέψεις νεαρού γιατρού? Μεγάλη ανακάλυψη. Τι λέω εγώ, μεγίστη. Πού κατατάσσεται, στις αλλοπάθειες ή στις ομοιοπάθειες? Τι εξοντοτική ματιά, Και σένα σε τρώει η γλώσσα σου. Γιατί τον προκαλείς? Και αυτός γιατί λέει ψέματα? Θυματίωση, καμιά ελπίδα, θα πεθάνει. Λέει ψέματα, και εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταπιώ. Μα γιατί νομίζεις πως λέει ψέματα? Δεν μπορώ να συνηθίσω την ιδέα πως ένας ολοζώντανος άνθρωπος μπορεί να πεθάνει από τη μια στιγμή στην άλλη έτσι, χωρίς κανένα λόγο. Μα μένα φίλο με καλύτερα αυτή τη συζήτηση, α? Σας ζητάω να μου αφιερώσετε μόνο 5 λεπτά. Ω, Νικολάσα! Καλή σου μέρα, φίλτατε. Πάει ολόκληρη ώρα που σε περιμένω. Κύριε, πάλι μετατρέψα το γραφείο μου σε λαϊκό ταβερνείο. 1000 φορές έχω ζητήσει από όλους σας και από τον καθένα χωριστά να μην το κάνει αυτό. Ορίστε, ορίστε κατάσταση, ορίστε. Βότκα χυμένη στα χαρτιά μου, ψίχουνα, μουγράκια. Ένα ιδιαστικό επιτέλους. Δικό μου το φταίξιμο, Νικολάσα, δικό μου. Συγχώραμε. Είναι ανάγκη, φίλτατε, να σου μιλήσω για ένα ζήτημα πολύ σοβαρό. Και εγώ το ίδιο. Νικολάη Αλεξέγεβιτς, μπορώ να σας μιλήσω? Και αυτός να μου μιλήσει θέλει. Περιμένετε εσείς αργότερα. Τι είναι, τι συμβαίνει? Κύριε, θέλω να μιλήσω εμπιστευτικά. Παρακαλώ. Πάσα, μπορείς να πίνεις όσο θέλεις, είναι η αδυναμία σου. Αλλά σε παρακαλώ, μην παρασύρεις αυτό και το θείο. Πρώτα στο σπίτι δεν έπινε ποτέ. Του κάνει κακό, το ξέρεις? Όχι, δεν το ξέρα, αγαπητέ μου. Ούτε και έδωσα σημασία. Αν ομιγέννητο αυτό το γέρικο μωρό πεθάνει, εσύ δεν πρόκειται να στεναχωρηθείς. Ενώ εγώ. Τι με θέλεις? Βλέπεις, αγαπητέ μου φίλε, δεν ξέρω πώς να αρχίσω έτσι που το πράγμα να μην είναι τόσο αποκρουστικό. Νικολάσα, ντρέπομαι. Κοκκινίζω, συχαίνω με τον εαυτό μου. Η γλώσσα μου μπερδεύεται, αλλά φίλε μου, έλα κι εσύ στη θέση μου. Κατάλαβε με πως είμαι ένας άνθρωπος υπόδουλος. Ένας νέγρος. Ένα κουρέλι. Συγχώρεσέ με. Μα τι συμβαίνει? Με έστειλε η γυναίκα μου. Κάνε μου τη χάρη, στο όνομα της φιλίας μας. Πλήρωσέ της τους τόκους. Πίστεψε με βασανίζει, με τρώει, με σκοτώνει. Κοίταξε να την ξεφορτωθείς, για το Θεό. Πάσα, το ξέρεις, αυτόν τον καιρό δεν έχω καθόλου χρήματα. Το ξέρω, μα τι μπορώ να κάνω. Δεν θέλει να περιμένει. Κι αν διαμαρτυρήσει το γραμμάτιο,
Πώς θα μπορούμε να σε κοιτάζουμε στα μάτια εγώ και η Σουρότσικα? Κι εγώ το ίδιο ντρέπαμε πάσα τόσο που θα ήθελα να ανοίξει η γη να με καταπιεί. Αλλά πού να τα βρω? Πού να τα βρω? Όχι, πες μου κι εσύ, πού να τα βρω? Ξέρω εγώ, μια λύση υπάρχει μονάχα. Να περιμένει όσα με το φθινόπωρο που θα πουλήσω το στάρι. Μα δε θέλει να περιμένει. Η θέση σου βέβαια είναι λεπτή, δυσάρεστη, αλλά και η δική μου είναι ακόμα χειρότερη. Τίποτα δεν κατεβάζει το μυαλό μου. Δεν έχω και τίποτα να πουλήσω. Α, πήγαινε στο Μίλμπαχ. Ζήτησε να σου δώσει τις 16.000 που σου χρωστάει. Άκουσε, Νικόλασσα. Τώρα το ξέρω, άμα στο πω θα θυμώσεις, αλλά κάντο σαν χάρη στο γερό μεθύστακα. Μεταξύ φίλων. Δέσμε, σαν φίλο σου και τίποτα παραπάνω. Πιστέψαμε κάποτε κι οι δυο στις ίδιες ιδέες. Είχαμε τα ίδια ενδιαφέροντα. Σπούδασες κι εσύ στο ίδιο πανεπιστήμιο όπως κι εγώ. Alma mater. Έχω εδώ ένα μικρό προσωπικό κομπόδεμα. Ψυχή ζώσα δεν το ξέρεις το σπίτι. Ας πούμε πως τα δίνω δανεικά. Λοιπόν, άσε τις περηφάνειες και δες το πράγμα μεταξύ φίλων. Εγώ στη θέση σου θα τα έπαιρνα. Λόγω τιμής. Να, εδώ τα αφήνω. Στο τραπέζι. 1100. Πήγαινε σήμερα να τη δεις και δώστης τα εσύ ο ίδιος. Ορίστε, πάρτε Σναΐντα Σάβισνα κι ας είναι τα τελευταία σας. Πρόσεξε μονάχα, μη σου ξεφύγει και μ' ανακατέψεις, Θεός φυλάξει. Είναι ικανή να με στουμπώσει φραγκοστάφυλλο ως το λαρίγγι. Καλά, καλά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αστιεύτηκα. Ωχ, συγχώρα με για το όνομα του Χριστού. Έχει μαυρίσει η ψυχή σου, ε. Άσχημα τα πράγματα, ε. Ο άνθρωπος, αδερφέ μου, είναι σαν το σαμοβάρι. Δεν μένει πάντα κρύο στη γωνιά. Έρχεται στιγμή που του ρίχνουν αναμένα κάρβουνα και δεν είναι σύγκριση που να πάρω διέωρο σε αυτή το ξέρωμα. Δεν μου έρχεται στο μυαλό μου και τίποτα πιο έξυπνο. Οι ατυχίες ατσαλώνουν την ψυχή. Δεν σε λυπάμαι, Νικόλασσα. Θα ξανασταθεί στα πόδια σου. Θα αλλάξουν τα πράγματα. Οι πόνοι θα περάσουν. Μοναχανά, άδερφε μου. Εμένα με πληγώνουν και με εξοργίζουν αυτά που λέει ο κόσμος. Να πες μου να χαρείς. Από πού βγήκε όλο αυτό το σούσουρο? Λένε τόσα για σένα, αδερφέ μου, από εδώ και από εκεί, που στο τέλος θα δεις να καταφθάνει ο ανισαγγελέας. Και φωνιά σε είπανε, και αιμοβόρο και ληστή. Όλα αυτά είναι τυποτένιες φλιαρίες. Το κεφάλι μου πάει να σπάσει. Είναι που σκέφτεσαι πολύ. Δεν σκέφτομαι τίποτα. Άκουσε, Νικόλασσα. Μη δίνει σημασία σε όλα αυτά. Έλα να μείνεις στο σπίτι μας. Η Σούροτσκα σ' αγαπάει. Σε καταλαβαίνει, σε εκτιμάει. Τίμιο κορίτσι, Νικόλασσα. Καλός άνθρωπος. Δεν έχει πάρει ούτε από τη μάνα της, ούτε από τον πατέρα της. Μπορεί να ήταν κανένας περαστικός νεαρός. Την κοιτάζω καμιά φορά, αδελφέ μου, και δεν πιστεύω στα μάτια μου. Πώς γίνεται εγώ με αυτή την κόκκινη πρισμένη από το μεθύσι μύτη μου να έχω έναν τέτοιο θησαυρό? Έλα, έλα και θα κουβεντιάζετε οι δυο σας για έξυπνα πράγματα. Θα ξεδώσεις, θα αλλάξεις διάθεση. Είναι κορίτσι ντόμπρο, όλο ειλικρίνεια. Πάσα, παλιά μου φίλε, άφησε με μόνο μου. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Σε καταλαβαίνω. Γεια σου. Α, πρέπει κιόλας να πάω στον αγιασμό του σχολείου. Α, μυαλωμένη κοπέλα. Χθες πιάσαμε να μιλάμε με τη Σούροτσικα για εκείνα τα κουτσομπολιά. Κι άκου να δεις αφορισμό που μου πετάει. Παπάκι μου, λέει, οι πηγολαμπίδες φέγγουνε τη νύχτα μόνο και μόνο γιατί τις βλέπουνε καλύτερα τα πουλιά και να τις τρώνε. Το ίδιο και οι καλοί άνθρωποι. Υπάρχουν για να δίνουν τροφή στη συκοφαντία και στο κουτσομπολιό. Πώς σου φαίνεται? Μεγαλοφυΐα.
Ζενή, Ζορζ Σαντ. Πάσα. Τι έχω πάθει? Το ίδιο ήθελα να σε ρωτήσω κι εγώ, μα δίσταζα, τρεπόμουνα. Δεν ξέρω, αδερφέ μου. Απ' τη μια μου φαίνεται πως έχουν τσακίσει οι μαζεμένες ατυχίες. Απ' την άλλη όμως ξέρω πως εσύ δεν είσαι από εκείνους τους ανθρώπους. Πως εσένα δεν μπορεί να σε λυγίσει η συμφορά. Κάτι άλλο συμβαίνει, Νικολάσα, μα δεν καταλαβαίνω τι. Και εγώ το ίδιο δεν μπορώ να καταλάβω. Μου φαίνεται, ή μάλλον όχι, δεν είναι αυτό, να βλέπεις, ήθελα να πω, είχα έναν εργάτη, Σεμιόν τον λέγανε. Θα πρέπει να τον θυμάσαι. Μια φορά εκεί που αλωνίζαμε, του ήρθε να κάνει η επίδειξη της δύναμής του στα κορίτσια. Σήκωσε στη ράχη του δυο τσουβάλια στάρι και έπεσε χάμω. Σε λίγο πέθανε. Μου φαίνεται κι εγώ παραφορτώθηκα με πράγματα πέρα από τις δυνάμεις μου. Γυμνάσιο, πανεπιστήμιο, ύστερα το χτήμα, τα σχολιά για τα παιδιά των χωρικών και σχέδια, σχέδια. Πίστεψα σε ιδέες, όχι όπως όλος ο κόσμος. Παντρεύτηκα, όχι όπως όλος ο κόσμος. Πάλεψα με λύσαρη, ψοκινδύνευσα. Σκόρπισα τα χρήματά μου, το ξέρεις και ο ίδιος, δεξιά και αριστερά. Ένιωσα ευτυχισμένος και υπόθαρος ο κανένας στην επαρχία. Όλα αυτά πάσανε τα τσουβάλια που σήκωσα κι εγώ. Παραφορτώθηκα με βάρος και η ράχη μου δεν άντεξε. Λύγησε. Πώς το εξηγείς εσύ αυτό, αυτή την κούραση? Και ωστόσο, ίσως να μην είναι αυτό. Όχι, δεν είναι, δεν είναι. Πήγαινε, Πάσα. Πήγαινε στην ευχή του Θεού. Σε ζάλισα. Ξέρεις κάτι, αδερφέ μου? Εσένα σε τσάκισε το περιβάλλον σου. Ανοησίες, Πάσα. Χιλιοϊπωμένα πράγματα. Πήγαινε. Καλά λες, ανοησίες. Τώρα το βλέπω κι εγώ ο ίδιος πως είναι ανοησίες. Πάω. Φεύγω. Είμαι απέσιος, κακομύρης, ασήμαντος. Πρέπει να είναι κανένας το ίδιο θλιβερός, χαλασμένος, κούφιο στα σωθικά του από το ενόπλο μας σαν τον Μπάσα, για να μπορεί ακόμα να με αγαπάει και να με σέβεται. Πόσο περιφρονώ τον εαυτό μου. Θεέ μου, πόσο βαθιά μισώ τον ήχο της φωνής μου, τα βήματά μου, τα χέρια μου, αυτά τα ρούχα, τις σκέψεις μου. Μα δεν είναι γελίο, δεν είναι εξοργιστικό? Πριν από ένα χρόνο μόλις ήμουνα γερός και δυνατός. Ήμουνα κεφάτος, ακούραστος, γεμάτος ενθουσιασμό. Δούλευα με αυτά εδώ τα ίδια χέρια. Μιλούσα με τόση ζεστασιά που έφερνα δάκρυα ακόμα και στον πιο άξιστον τα μάτια. Ήμουνα ικανός να κλάψω σαν έβλεπα κάποιον να πονάει. Τα έγανα κτίσω μπροστά στην αδικία. Ήξερα ότι θα πει έμπνευση. Ήξερα τη γοητεία και την πίεση που έχουν οι σιωπηλές νύχτες όταν από το σούρουπο στο ξημέρωμα κάθεσαι στο γραφείο σου και σκέφτεσαι και ονειροπολείς. Πίστευα. Κοίταζα το μέλλον όπως θα κοίταζα τα μάτια της ίδιας της μητέρας μου. Και τώρα, Θεέ μου, απόκαμα. Δεν πιστεύω σε τίποτα. Ξοδεύω άπρακτα τις μέρες και τις νύχτες μου. Δεν κυβερνάω πια ούτε το μυαλό μου, ούτε τα χέρια μου, ούτε τα πόδια μου. Το χτίμα πάει κατά νέ μου. Τα δάση τα έφαγε η φωτιά και το τσεκούρι. Η γης μου με κοιτάζει σαν να τον φανή. Τίποτα πια δεν περιμένω, για τίποτα δεν λυπάμαι. Τρέμει το φιλοκάρδι μου στη σκέψη της καινούργιας μέρας. Και η ιστορία με τη Σάρα. Της ορκίστηκα αιώνια αγάπη, της υποσχέθηκα ευτυχία. Ζωγράφισα στα μάτια της ένα μέλλον που δεν θα είχε δει ούτε στα όνειρά της.
Με πίστεψε. Και αυτά τα 5 χρόνια τη βλέπω μόνο να σβήνει όλο και περισσότερο σε κάθε νέο δείγμα αυτοθυσίας. Να φθείρεται παλεύοντας με τη συνείδησή της. Και ωστόσο μάρτυρος μου ο Θεός, χωρίς ποτέ να με κοιτάξει με παράπονο. Χωρίς ούτε μια λέξη κατηγορίας. Και τι κατάφερε? Έπαψα να την αγαπάω. Πώς, γιατί, για ποιο λόγο? Ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω. Τώρα είναι άρρωστη, οι μέρες μετρημένες, και εγώ σαν τον έσχατο των δειλών φεύγω μακριά από το χλωμό της πρόσωπο. Μακριά από το πληγωμένο στήθος της. Μακριά από τα οικετευτικά της μάτια. Τροπή μου, τροπή μου. Τη Σάσα νέα κοπέλα την έχουν συγκινήσει στα βασανά μου. Εξομολογείται σε μένα σχεδόν γέρο πια τον έρωτά της. Κι εγώ μεθάω, χάνω το μυαλό μου, ξεχνάω τα πάντα. Και συνεπαρμένο σαν από μουσική φωνάζω νέα ζωή, ευτυχία. Και την άλλη μέρα πιστεύω σε αυτή τη ζωή και την ευτυχία τόσο λίγο στο και στα φαντάσματα. Μα τι λοιπόν μου σημαίνει? Σε ποιο γκρεμό σπρώχνω ίδιο στον εαυτό μου? Από πού πηγάζει αυτή η αδυναμία μου? Τι έπαθαν τα νεύρα μου? Δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω. Έτσι μου έρχεται να τεινάξω τα μυαλά μου στον αέρα. Είναι ανάγκη να εξηγηθώ μαζί σας, Νικολάη Αλεξέγεβιτς. Αν οι γιατροί δίνε με εξηγήσεις ο ένας τον άλλον κάθε μέρα, αυτό καμιά ανθρώπινη δύναμη δεν θα μπορούσε να το ανθέξει. Δέχεστε να μ' ακούσετε ναι ή όχι? Μα σας ακούω κάθε μέρα. Και ως τώρα ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω τι ακριβώς ζητάτε από μένα. Μιλάω καθαρά και εξάστερα. Και δεν μπορεί να με καταλάβει μόνο εκείνος που δεν έχει καρδιά. Ότι η γυναίκα μου κοντεύει να πεθάνει, το ξέρω. Ότι το σφάλμα μου απέναντί της είναι ανεπανόρθωτο, και αυτό το ξέρω. Ότι είσαστε τίμιος και ευθύς άνθρωπος, και αυτό επίσης το ξέρω. Τι άλλο θέλετε τέλος πάντων? Με εξοργίζει η σκληρότητα των ανθρώπων. Μια γυναίκα πεθαίνει. Έχει γονιούς, πατέρα και μητέρα που τους αγαπάει και θα ήθελε να τους δει πριν από το θάνατό της. Ξέρουν πολύ καλά πως θα πεθάνει σύντομα και πως τους αγαπάει ακόμα. Μα αυτοί από σκληρότητα επιμένουν να την καταργούνται. Σαν να ήθελαν να καταπλήξουν τον κόσμο με το θρησκευτικό τους φανατισμό. Κι εσείς, ο άνθρωπος για τον οποίο θυσίασε τα πάντα. Το πατρικό της σπίτι, την καλήνη της ψυχής της. Εσείς με τον πιο ξεδιάντροπο τρόπο και με τον πιο ξεδιάντροπο σκοπό φεύγετε κάθε μέρα και πάτε σε αυτούς τους Λέμπεντεφ. Αχ, έχουν περάσει 2 εβδομάδες που δεν πήγα. Με τους ανθρώπους σαν και εσάς πρέπει να μιλάει κανείς στα ράτα και χωρίς περιστροφές. Και αν δεν θέλετε να μ' ακούσετε, μην μ' ακούτε. Έχω το συνήθειο να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Σας χρειάζεται αυτός ο θάνατος για να ρηχτείτε στις νέες σας περιπέτειες, σύμφωνοι. Μα δεν μπορείτε να περιμένετε λιγάκι? Αν την Αθήνα ήταν να πεθάνει με την ησυχία της, χωρίς να τη σκοτώνετε όλη την ώρα με τον κτηνόδη κινησμό σας, νομίζετε ότι θα σας ξέφευγε η Λεμπέντεβα και η πρίκα της? Αν όχι τώρα αμέσως, σε 1 χρόνο, σε 2 χρόνια, ένας επιδέξιος ταρτούφος σαν και εσάς θα τα κατάφερνε το ίδιο καλά να γυρίσει τα μυαλά μιας κοπελίτσας και να αρπάξει την πρίκα της. Γιατί βιαζόσαστε τόσο? Γιατί θέλετε σώνει και καλά να πεθάνει η γυναίκα σας τώρα? Και όχι σε 1 μήνα, σε 1 χρόνο. Τι μαρτύριο. Κύριε δόκτωρο, είσαστε πάρα πολύ κακός γιατρός. Αν πιστεύετε ότι ο άνθρωπος μπορεί να ελέγχει τον εαυτό του απεριόριστα. Καταβάλω τρομερή προσπάθεια να μην απαντήσω στις προσβολές σας. Αφήστε τα αυτά. Και πάτε να ξεγελάσετε. Πετάξτε τη μάσκα. Σοφέ μου άνθρωπε. Κάντε μια μικρή προσπάθεια να λειτουργήσει λίγο το μυαλό σας. Κατά τη γνώμη σας, τίποτα πιο εύκολο από το να με καταλάβετε, ναι. Παντρεύτηκα την Άννα για να βάλω στο χέρι μια γερή πρίκα. Την πρίκα δεν μου την έδωσαν, έπεσα έξω στους υπολογισμούς μου. Και τώρα βιάζομαι να την ξεκάνω για να παντρευτώ μια άλλη γυναίκα και να πάρω επιτέλους την πρίκα. Ναι! Τι πιο ξεκάθαρο και απλό. Τι εύκολη και απλοϊκή μηχανή ο άνθρωπος. Όχι, γιατρέ. Υπάρχουν μέσα στον καθένα μας τόση πολλή τροχή, τόσες βίδες και μοχλή, που δεν μπορούμε να κρίνουμε ένας τον άλλον με βάση μια πρώτη εντύπωση ή 2-3 επιφανειακές ενδείξεις. Δεν με καταλαβαίνετε, δεν σας καταλαβαίνω. Και εμείς ήδη δεν καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας. Μπορεί να είναι κανένας εξαίρετος γιατρός και ταυτόχρονα να μην ξέρει τίποτα από την ψυχή των ανθρώπων. Μην έχετε λοιπόν τόση αυτοπεποίθηση και παραδεχτείτε αυτά που λέω. Μα στα αλήθεια, άραγε. Νομίζετε πως εσείς είσαστε τόσο αδιαπέραστος και πως εγώ έχω τόσο λίγο μυαλό ώστε να μην μπορώ να ξεχωρίσω την ατιμία από την τιμιότητα? Είναι ολοφάνερο πως εμείς οι δυο δεν θα μπορέσουμε να συνεννοηθούμε ποτέ. Για τελευταία φορά σας ρωτώ και παρακαλώ να μου απαντήσετε χωρίς περιστροφές. Τι ακριβώς θέλετε? Τι επιδιώκετε από μένα? Και με ποιον τέλος πάντων έχω την τιμή να ομιλώ? Με τον εισαγγελέα ή με τον γιατρό της γυναίκας μου? Είμαι γιατρός και σαν γιατρός απαιτώ να αλλάξετε συμπεριφορά. Η όλη διαγωγή σας σκοτώνει την Άννα Πετρούβνα. Μα τι να κάνω? Αν με καταλαβαίνετε καλύτερα από ό,τι καταλαβαίνω εγώ τον εαυτό μου, τότε πέστε μου καθαρά και εξάστερα. Τι να κάνω?
Κάντε τουλάχιστον ό,τι κάνετε με λιγότερη ξετσιπωσιά. Δεν μου καταλαβαίνετε πραγματικά τα όσα λέτε. Αφήστε με. Είμαι χίλιες φορές ένοχος και θα δώσω λόγο στο Θεό. Εσάς όμως κανένας δεν σας ανέθεσε να με βασανίζετε έτσι καθημερινά. Και εσάς, ποιος σας έδωσε το δικαίωμα να προσβάλλετε στο πρόσωπό μου την αλήθεια? Αναστατώνετε και δηλητηριάζετε την ψυχή μου. Ως τη στιγμή που πάτησα το πόδι μου σε αυτή την επαρχία, παραδεχόμουν πως υπάρχουν άνθρωποι κουτί, τρελοί, έρμεα των παθών τους. Μα ποτέ μου δεν πίστευα πως υπάρχουν άνθρωποι συνειδητά εγκληματίες, που κατευθύνουν μεθοδικά τη θέλησή τους προς το κακό. Σεβόμουν και αγαπούσα τους ανθρώπους. Μα από τη στιγμή που σας γνώρισα. Ναι, αυτό το έχω κιόλας ξανακούσει. Το έχετε ξανακούσει, ε? Τώρα πια ελπίζω πως καταλαβαίνουμε πολύ καλά ο ένας τον άλλον. Σούρα. Σούρα, εσύ εδώ. Εγώ, καλημέρα. Δεν με περίμενες, ε? Γιατί δεν ήρθες τόσο καιρό στο σπίτι μας? Σούρα, αυτό που έκανες ήταν μεγάλη περισκεψία. Ο ερχόμενος σου εδώ πέρα μπορεί να έχει μοιραίες συνέπειες για τη γυναίκα μου. Δεν πρόκειται να με δει. Μπήκα από την πίσω πόρτα. Φεύγω αμέσως. Γιατί δεν φάνηκες τόσο καιρό? Η γυναίκα μου είναι τόσο αναστατωμένη, σχεδόν πεθαίνει. Και εσύ ήρθες εδώ. Σούρα. Σούρα, αυτό είναι επιπόλαιο και απάνθρωπο. Τι μπορούσα να κάνω? Πάνε δύο εβδομάδες που δεν ήρθε σπίτι μας. Και ούτε απάντησε στα κρέματά μου. Κόντευα να τρελαθώ. Νόμιζα πως υπόφερες αβάσταχτα, πως ήσουν άρρωστος, πως είχες πεθάνει. Ούτε μια νύχτα δεν μπόρεσε να κλείσω μάτι. Φεύγω αμέσως. Ανησυχούσε, τουλάχιστον πες μου, είσαι καλά? Όχι. Βασανίζω τον εαυτό μου και οι άνθρωποι αδιάκοπα με βασανίζουν. Δεν αντέχω άλλο. Και να έχω τώρα και εσένα από πάνω. Πόσο ανάποδα, πόσο ανώμαλα είναι όλα αυτά. Σούρα. Σούρα, φταίω, φταίω. Είμαι τόσο ένοχος, τόσο ένοχος. Πόσο σου αρέσει να λες μεγάλα και τρομακτικά λόγια. Ένοχος εσύ, ένοχος. Όχι, πες μου, γιατί πράγμα? Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αυτό δεν είναι απάντηση. Κάθε αμαρτωλός πρέπει να ξέρει γιατί πράγμα μάρτησε. Έφτιαξες ψεύτικα χαρτονομίσματα. Δεν είναι ώρα για αστεία. Είσαι ένοχος εσύ επειδή έπαψες να αγαπάς τη γυναίκα σου. Μπορεί, δεν λέω. Όμως ο άνθρωπος δεν ελέγχει τα συναισθήματά του. Δεν το ήθελες να πάψεις να την αγαπάς. Είσαι εσύ ένοχος επειδή μας είδε να σου εξομολογεί με την αγάπη μου. Δεν το ήθελες, δεν ήθελες να μας δει. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Αγάπησα, ξαναγάπησα, δεν ελέγχω τα συναισθήματά μου. Κοινοτοπίες, κενές φράσεις που δεν μας βγάζουν πουθενά. Είναι κουραστικό να μιλά κανείς μαζί σου. Τι ωραία που είναι ζωγραφισμένος αυτός ο σκύλος. Είναι που λένε εκ του φυσικού. Εκ του φυσικού. Και όλο αυτό το δικό μας Ρωμά Νταμούρ. Κοινότοπο και τετριμένο ως το κόκαλο. Εκείνος είχε χάσει την ψυχή του, το έδαφος γλιστρούσε κατά από τα πόδια του. Οπότε εμφανίζεται εκείνη η ψυχή θαραλέα και δυνατή και του απλώνει χείρα σωτηρίας. Πολύ ωραίο και μοιάζει σαν αληθινό, αλλά μόνο στα μυθιστορήματα, ενώ στη ζωή. Στη ζωή το ίδιο. Βλέπω με ποιο τρόπο καταλαβαίνεις τη ζωή. Τα κλαψουρίσματά μου σου εμπνέουν ένα είδος ευλαβικού φόβου. Βαυκαλίζεσαι να πιστεύεις πως βρήκες σε μένα ένα δεύτερο Άμλετ. Ενώ αν θέλεις τη γνώμη μου, αυτή μου η ψυχοπάθεια και όλες οι εκδηλώσεις της μπορούν να προσφέρουν πολύ ωραίο υλικό μόνο για γέλια και τίποτα περισσότερο. Θα έπρεπε ο κόσμος να κρατάει τα πλευρά του από τα χάχαρα με τα καμωματά μου και εσύ φωνάζεις βοήθεια. Θες να με σώσεις, να κάνεις κάτι ηρωικό. Πόσο έχω θυμώσει μαζί σου σήμερα. Το νιώθω αυτό το σημερινό μου τέντομα θα έχει άσχημο τέλος. Ή θα κάνω κάτι. Αυτό είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεται. Σπάσε κάτι, βάλε τις φωνές. Είσαι θυμωμένος μαζί μου που έκανα την ανοησία και ήρθα εδώ. Δείξε λοιπόν την αγανάκτησή σου, χτύψε το πόδι σου στο πάτωμα, βρίσε με. Λοιπόν, άρχισε να θυμώνεις. Άντε δε. Είσαι αστεία. Μου φαίνεται πως χαμογελάσαμε. Κάντε μου τη χάρη, συγκατατεθείτε να χαμογελάσετε ακόμα μια φορά. Το έχω παρατηρήσει. Όταν καταπιάνεσαι να με σώσεις και να μου βάλεις μυαλό, το πρόσωπό σου παίρνει μια θεία αφέλεια. Οι κόρες των ματιών σου μεγαλώνουν, σαν να κοιτούσες να περνάει η κομή της. Στάσου, έχει λίγη σκόνη στον ώμο σου. Είναι πολλά πράγματα που οι άντρες δεν τα καταλαβαίνουν. Κάθε κοπέλα νιώθει να την τραβάει περισσότερο ένας αποτυχημένος παρά ένας επιτυχημένος. Γιατί αυτό που θέλει είναι μια αγάπη ενεργητική, καταλαβαίνεις? Ενεργητική. Για εμάς τις γυναίκες η αγάπη είναι η ίδια η ζωή. Σ' αγαπάω σημαίνει ονειρεύομαι πώς να γιατρέψω τη θλίψη σου. Πώς να πάω μαζί σου στην άκρη του κόσμου. Εσύ στο βουνό κι εγώ στο βουνό. Εσύ στον κρεμό κι εγώ στον κρεμό. Για μένα, παραδείγματος χάρη, θα ήταν η μεγαλύτερη ευτυχία να αντιγράφω όλη τη νύχτα τα χαρτιά σου. Ή να ξαγρυπνάω όλη τη νύχτα στο πλευρό σου. Μην σε ενοχλήσει το παραμικρό. Ή να κάνω 100 βέρστια με τα πόδια στο πλευρό σου. Θυμάμαι μια φορά πριν από 3 ίσως χρόνια την εποχή του Θέρου.
Ήρθες στο σπίτι μας κατάκοπος και κατασκονισμένος και ζήτησες νερό. Σου έφερα το ποτήρι. Μας είχες ξαπλώσει κιόλας στο ντιβάνι και σε είχε πάρει ο ύπνος σαν μικρό παιδί. Κοιμήθηκες στο σπίτι μας κάπου μισή μέρα. Εγώ σε όλο αυτό το διάστημα έμεινα πίσω από την πόρτα, παραφυλάγοντας σκοπός μου, μπει κανένας και σε ενοχλήσει. Και νιώθα τόσο όμορφα. Όσο μεγαλύτερη είναι η προσπάθεια, τόσο καλύτερη είναι η αγάπη. Θέλω να πω, καταλαβαίνεις, τόσο τι νιώθεις πιο δυνατά. Αγάπη ενεργητική. Κοριτσίστικη φιλοσοφία. Και ωστόσο, ίσως να έχεις δίκιο. Και τώρα πήγαινε, σούρα, πήγαινε. Ξεχαστήκαμε. Ναι, είναι ώρα να πηγαίνω. Γεια σου. Βάζω στοίχημα πως ο Τίμιος γιατρός σου θα έχει ακούσει κιόλα τη φωνή του καθήκοντος και θα έχει πει στην Άννα Πετρόβνα πως είμαι εδώ. Ακούσε με πριν φύγω. Τρέξε τώρα μέσα στη γυναίκα σου και μείνε κοντά της. Μείνε. Αν χρειαστεί να καθίσει στο πλευρό της ένα χρόνο, κάθισε. Αν χρειαστούν 10, κάθισε 10. Κάνε το καθήκον σου. Και πόνεσε, ζήτησε τη συγγνώμη και κλάψε. Όλα αυτά πρέπει να τα κάνεις. Αλλά μην ξεχνάς το κυριότερο. Τη δουλειά σου. Γεια σου και Θεός μαζί σου. Εμένα με σκέφτεσαι καθόλου. Μέσα σε 2 εβδομάδες στείλε μου 2 γραμμές από το χέρι σου. Θα πω και ευχαριστώ. Θα σου γράψω κι εγώ. Ω, συγγνώμη, δεν είδα. Bonjour. Χαίρετε. Μπουμπουκιάσατε. Ομορφήνατε. Λοιπόν, φεύγω, Νικολάη Αλεξέγεβιτς. Φεύγω. Γοητευτική οπτασία. Έψαχνα για πρόζα και βρήκα την ποίηση. Ξεπρόβαλες μπροστά μου σαν το πουλί στο φως. Και έχει κάτι, Νικόλα, κάτι αλλιώτικο. Κάτι που δεν το έχουν οι άλλες, δεν είναι έτσι? Κάτι το εξαιρετικό, το φαντασμαγωρικό. Και εδώ που τα λέμε είναι οι πιο πολλοί φερνινήθοι όλης της περιοχής. Μα η μαμάκα της είναι τέτοιο ραπάνι που δεν του πάει κανένας η καρδιά να τα μπλέξει μαζί της.